και γένετο 2x2, αγαπητέ guest star Γιώργο Παπαγεωργίου, εν απουσία του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, λόγω ανωτέρως βίας. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι αναβάθμιση ή υποβάθμιση του σόου. Νομίζω είναι δίκαια αντικατάσταση. Είναι καλό που σε έχουμε. Ωραία. Θα ήταν καλύτερο να είχαμε και το Βαγγέλη. Φυσικά. Το ότι σε έχουμε σένα, απομονώνω την περίπτωση Βαγγέλη. Βαγγέλη, stay strong και οτιδήποτε είναι, και αυτό. Όπως λέμε και στο μπάσκετ, αναγκαστική αλλαγή. Ναι, μπράβο. Μια αναγκαστική αλλαγή. Σαν αυτή που έγινε με το περίπτωση του Κώστα Τακούμπο σήμερα. Φυσικά. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Αντώνης Βαγγελάκης, Γιώργος Παπαγεωργίου, guest star στο Road to Paris. Παρέα με τη ΔΕΗ και την ενέργεια που μας δίνει η ΔΕΗ και την ενέργεια που δεν είχε η Εθνική για ένα ημίχρονο σήμερα, τη βρήκε στο δεύτερο. Σωστά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά να σκηνήσουμε Κώστα Αντετοκούνμπο, γιατί αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο η είδηση το σημερινό μάτς. Το οποίο δεν είχε και πολλά να μας δώσει. Δεν γίναμε σοφότεροι σε κάποια θέματα. Σίγουρα ο Βασίλης Πανούλης και το επιτελείο του έγιναν. Αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά. Κώστα Αντετοκούνμπο αποχώρησε στη δεύτερη περίοδο με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, εκτός παιχνιδιού. Έχει πάει για εξετάσεις, δεν γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν νεότερα μέχρι τη στιγμή ακριβώς που μιλάμε. Το θέμα είναι ότι εν ώψη του σημαντικού αγώνα απέναντι στη Σλοβενία, μένει να δούμε αν θα έχουμε ένα καθαρό αιμοσέντερ ή δύο αυτή τη στιγμή. Σωστά, σωστά. Και εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, μπορούμε να βγάλουμε από τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα η Εθνική ασφαλή συμπεράσματα, ή λόγω των αντιπάλων θα ήταν ίσως καλύτερο να μετριάσουμε λίγο τον ενθουσιασμό μας, ας πούμε. Ναι, το έχουμε αυτό καμιά φορά. Αυτό έχει συμβεί σε πολλά καλοκαιρινά τουρνουά. Παίζουμε καταπληκτικό μπάσκετ, highlights, αλλιούπ με τον Γιάννη, συνεργασίες, καρφώματα. Μπαίνει και ο κόσμος στην εξίσθηση. Στην εξίσθηση και όντως έχουμε καμιά φορά υπερβαλλικό ενθουσιασμό. Θα έλεγα ότι όντως οι αντίπαλοι ήταν κάπως σε χαμηλού επίπεδου. Η Δομινικανή Δημοκρατία μπορεί να έχει κάποιους παίκτες ποιοτικούς. Αντρές Φελής, για παράδειγμα, πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το γνωρίζει, θα το μάθει φέτος στην Ευρωλίγκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντουάρτε παίζει στο NBA. Αλλά τακτικά η ομάδα είναι 5-6 επίπεδα, θα έλεγα, κάτω από την εθνική ομάδα. Για την Αίγυπτο, τι να πούμε, αξιόμαχη. Μπράβο της. Έβαλε δύσκολα στην εθνική μας για ένα ημίχρονο, όμως το δεύτερο μίλησε η ενωτερότητα της εθνικής. Νομίζω ήταν και περισσότερο μια ευκαιρία για τον Βασίλη Σπαλνούλη να δει πράγματα από παίχτες που ίσως δεν τους είχε δώσει τόσο χρόνο, όπως το Βασίλη Τολιόπουλο, το Μωραΐτη. Το Μωραΐτη, ναι. Που πήρε λεπτά συμμετοχής. Το σημαντικό όμως από εδώ και πέρα είναι το μέλλον. Πάμε στο μέλλον. Πάμε στο Σάββατο. Το οποίο μας δίνει ένα τεράστιο ματσάπ, όχι σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Όταν μιλάμε για Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς, δύο από τα ίσως μέσα στα 3-4 μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή του παγκόσμιου μπάσκετ. Ναι, όντως, άμα πει σε κάποιον ποιοι είναι οι 5 καλύτεροι παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα σου αναφέρει και το Γιάννη και το Λούκα μέσα σε αυτούς, μπορεί και στο top 3. Και αν είχαμε ξέρει αυτό, ποιο είναι το ηχητικό που είσαι Super Bowl. Η κόρνα. Ναι. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα ήταν ωραίο να είχαμε ένα τέτοιο εφέ. Γιάννης εναντίον Λούκα, the battle to end all battles και τέτοια γραφικά. Ρωτήσαμε και τον Thomas Wokap πώς περιμένει το παιχνίδι και πώς είναι να αντιμετωπίσει τον Λούκα Ντόντσιτς. Ναι. Σπαρτιατικός θα έλεγα, λακωνικός στη δήλωσή του. Τι θα κάνεις, του λέω, άμα σου πει ο Βασίλης Πανούλης, μπες μέσα και παίξε άμυνα πάνω στο Λούκα, θα παίξω άμυνα πάνω στο Λούκα, μας είπε πολύ. Νομίζω όμως αυτό είναι που ξεχωρίζει και τον Thomas Wokap σαν παίχτη. Ναι. Αυτό είναι το mindset, δεν σκέφτεται ποιον έχει απέναντί του, θα μπει να κάνει τη δουλειά του. Θα μπει να κάνει τη δουλειά του. Και νομίζω και το mindset γενικά της εθνικής δεν είναι να μείνουν σε πρόσωπα. Προφανώς και θα τους γίνουν. Τους έχουν ήδη γίνει πάρα πολλές ερωτήσεις για τον Λούκα Ντόντσιτς. Αύριο στην προπόνηση θα τους γίνουν και άλλες ερωτήσεις για τον Λούκα Ντόντσιτς. Για κάτω τα ψέματα, ο νούμερο ένα στόχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη Σπανούλη, πέρασε πίσω από την κάμερα και δεν μας χάλασε το πλάνο. Και τον Νίκο Ζήση, να είναι καλά. Ο νούμερο ένα στόχος, αυτός θα πρέπει να σταματήσουν πάνω απ' όλα ο παίκτης που, άμα το βγάλεις από το παιχνίδι της Σλοβενίας, κατέρευσε όλη η Σλοβενία. Σε μεγάλο βαθμό. Είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Ναι. Αυτός, δεύτερο συνεχόμενο triple-double. Για τον Λούκα σήμερα παίρνει στη Νέα Ζηλανδία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουν γίνει 4 triple-double στην ιστορία των προολυμπιακών και τα 3 τα έχει κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Τα 3 και το άλλο του Ντάριο Σάριτς. Και το άλλο του Ντάριο Σάριτς που κάνει το ίδιο παιχνίδι. Ναι. Βέβαια, όπως λέγαμε το πρωί με τον Βαγγέλη, εκπληκτικό το να κάνει triple-double κάποιος εκτός NBA στην Ευρώπη. Σωστά. 40 λεπτά, λιγότερες κατοχές γενικά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι ένα παίκτη που δίνεις την μπάλα συνέχεια και του λες κάνε τα πάντα, σκόραρε, σούταρε, πάρε, σκόραρε, πάσαρε, θα πάρει rebound,
όταν έχει τόσο high usage με την ομάδα, αυξάνονται οι πιθανότητες. Δεν θέλουμε να μειώσουμε το Luka Doncic, απλά εξηγούμε και λίγο και γιατί συμβαίνει αυτό. Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακό να βλέπεις το Luka Doncic μετά από μια τόσο μεγάλη σεζόν, έχοντας φτάσει στους τελικούς του NBA, με το σώμα του να είναι καταπονημένο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Game 6 που βγήκε έξω και ήταν δεμένο όλο το σώμα, ήταν σαν μούμια πραγματικά. Ναι, δεν ναι, ξέρω ναι. Θυμάσαι η φωτογραφία. Και ήρθε, παίζει με την εθνική και όπως έχει πει. Όποτε μπορώ να, όσο μπορώ να περπατάω, θα είμαι εδώ να παίξω με την εθνική. Εγώ το θαυμάζω αυτό. Και πολλοί μεγάλοι αστέρες δεν το κάνουν. Όχι. Και πολλές ομάδες κολλάνε. Ακόμα και ομάδες που δίνουν το OK στο τέλος του superstar τους, το κάνουν γιατί θέλουν να κρατήσουν και τους superstar τους ευχαριστημένους. Για να μην αρχίσουν κάποια κατάσταση και τσινείς λίγο ο παίκτης και πει μια στιγμή τώρα δεν με αφήνετε, θέλω να παίξω για τη χώρα μου, θέλω να παίξω για την εθνική μου ομάδα και εσείς μου λέτε να μην το κάνω, σωστά. Δεν γουστάρω. Γι' αυτό ακούσαμε και τον Λούκα Ντόντσιτς χθες να ευχαριστεί τους Dallas Mavericks, ναι. Λέγοντας ότι θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ που με αφήνουν να παίξω με την εθνική μου και ποτέ δεν είχαν πρόβλημα με αυτό. Εντάξει, εγώ είπε αφήνω, είπε allow, επιλέξει ο Λούκα Ντόντσιτς. Εγώ θα έλεγα ότι του δίνουν την ευλογία τους. Δεν νομίζω να τον αφήνεις αυτόν τον άνθρωπο. Άμα τους πει παιδιά θέλω να παίξω, θα παίξω. Σωστά, τέλος. Σωστά. Ο Ρούμς λένε, οκ, άντε, του δίνουν ένα πατ στην πλάτη, πήγαινε με τις ευχές μας. Ναι, δεν πιστεύω ότι χαίρονται για αυτοί που θα παίξει και άλλα παιχνίδια μετά που σε έχει παίξει. Ειδικά με την κατάσταση που είναι. Λούκα Ντόντσιτς φαίνεται ταλαιπωρημένος. Φαίνεται, κρατούσε το πόδι του, ειδικά με την Κροατία. Σήμερα ήταν λίγο καλύτερα. Αυτή η μία μέρα ξεκούρασης ήταν φάνηκε πάρα πολύ σημαντική. Ναι, αλλά ειδικά στο μάτς με την Κροατία, δηλαδή φαινόταν, ήταν πάρα πολύ καταπονημένος και στις ανάσες, στις κινήσεις του. Πρώτα αυτά, ο triple-double, είναι μηχανή triple-double άνθρωπος. Θα τα κάνει. Το εκπληκτικό κιόλας είναι ότι μπαίνει δυναμικά στις φάσεις, κυνηγάει τα rebound δυναμικά, δεν φοβάται σε επαφές, δεν φοβάται το physical παιχνίδι. Σήμερα το Δέντρο προσπαθεί και πάρα πολύ και στην άμυνα απέναντι σε μια ομάδα της Νέας Ζηλανδίας η οποία έχει πολλή ενέργεια. Που φημίζεται για τη δύναμη σου, για το physicality. Η οποία παίζει με πάθος και physicality γιατί αυτά είναι τα όπλα της. Ελλείψη ταλέντου, ελλείψη του ταλέντου που έχει η Σλοβενία, ελλείψη εμπειρίας. Ποντάρει σε άλλα στοιχεία. Πρέπει να επιστρατεύσει άλλα όπλα και άλλους μηχανισμούς γιατί πώς αλλιώς θα αντιμετωπίσεις μια ομάδα όπως η Σλοβενία και το Λούκα Ντόντσιτς. Σήμερα το ευχαριστήθηκε κιόλας ο Λούκα Ντόντσιτς το Triple-Double και αναφέρουμε πολύ το Λούκα Ντόντσιτς γιατί είναι απλά τα πράγματα. Άμα η εθνική καταφέρει και απομονώσει, θα έλεγα, δεν ανάγκη και τα δύο, και το σκοράρισμα και τη δημιουργία του, ένα από τα δύο τουλάχιστον, να βγάλει λίγο εκτός κάδρου, θα είναι δύσκολο, τότε θα έχει κάνει το μισό βήμα προς την νίκη, θα έλεγα. Συμφωνώ. Ακούγεται πιο εύκολο από ό,τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, προφανώς. Εμείς λέμε τι πρέπει να γίνει. Τώρα σωστό. Το πώς γίνεται αυτό. Το ξέρει ο Βασίλης Πανούλης. Είναι μια άλλη ιστορία. Ο Βασίλης Πανούλης όντως θα το ξέρει. Βασίλης Πανούλης, μια ωραία ιστορία εκεί. Λούκα Ντόντσιτς πριν από κάποια χρόνια, μετά από ένα ματς Real Madrid της Ολυμπιακός Real, χάνει η Real. Ο Λούκα Ντόντσιτς κοντά στο triple-double τότε. Δεν είχε κάνει ακόμα triple-double στην Ευρώπη. Έκανε ένα στην Ισπανία λίγο πριν πάει στους Mavericks, τέλος πάντων. Ερώτηση για τον Βασίλη Σπανούλη. Πώς αισθάνεσαι ο παίζεις απέναντι σε αυτό το θρύλο. Τι πώς αισθάνομαι, λέει. Φοράω τον αριθμό που έχω, το 77. Δεν μπορώ να βάλω το 7. 7 λόγω Βασίλη Σπανούλη, το είδωλό του, μαζί με τον LeBron James. Να το λέει μέχρι σήμερα από τον ρωτάνε. Συνέχεια, θα αναφέρει πάντα μέσα στα ονόματα των παιχτών που τον έχουν επηρεάσει, πάντα θα αναφέρει και το όνομα του Βασίλη Σπανούλη. Θα αναφέρει το Βασίλη Σπανούλη και τώρα ο Λούκα Ντόντσιτς θέλει να αποκλείσει το είδωλό του από τη συνέχεια των Ολυμπιακών Αγώνων και ο Βασίλη Σπανούλη, ο οποίο και αυτό σέβεται πάρα πολύ τον Λούκα Ντόντσιτς προφανώς, θέλει να αποκλείσει τον Λούκα Ντόντσιτς και τη Σλοβενία. Από εκεί και πέρα, η εθνική, τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Εγώ στα παιχνίδια που. Και τι από αυτά τα παιχνίδια, για να το ολοκληρώσω, πιστεύεις ότι πρέπει να εφαρμόσεις το maximum ίσως απέναντι στη Σλοβενία για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες που έχει για την νίκη. Θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε μείνει σε κάποιο βαθμό έκπληκτοι με τον τρόπο που έχει ταιριάξει ο Γιάννης στο παιχνίδι των υπολείπων και οι υπόλοιποι στο παιχνίδι του Γιάννη. Εννοείται ότι χρειάζονται και τα δύο. Είναι εξίσου σημαντικά για να παίξει καλό μπάσκετ η εθνική. Πάντα χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι έπρεπε να είσαι πολύ αισιόδοξο για να περιμένει να έχει ταιριάξει η ομάδα σε τέτοιο επίπεδο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όπω και να το κάνουμε, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ένα αστέρα. Όταν βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, τραβάει όλα τα βλέμματα, η μπάλα θα είναι πολλή ώρα στα χέρια του. Εμένα μου άρεσε ότι έχουν δεχθεί όλοι το ρόλο του όταν ο Γιάννης είναι μέσα στο γήπεδο και είναι έτοιμοι όποτε ο Γιάννης σου πασάρει την μπάλα να σουτάρουν, να τη σπάσουν. Ξέρουν όλοι το ρόλο του όταν ο Γιάννης είναι μέσα στο γήπεδο. Που συνήθως, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο στάρ μέσα στην πεντάδα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να αναγκαστείς να είσαι για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς την μπάλα στα χέρια σου και αυτό
κάποιες φορές σε καθιστά μπορεί να σε κάνει κρύο, να σε κρυώσει. Άμα δεν παίρνεις προσπάθειες, δεν έχεις την μπάλα στα χέρια σου, δεν σε βοηθά να βρεις ρυθμό. Αλλά νομίζω ότι η Εθνική έχει βρει μια καλή ισορροπία. Ακριβώς. Ενώ είναι η ομάδα του Γιάννη, κακά τα ψέματα, δεν είναι η ομάδα που ζήκθε και θα πεθάνει με το τι θα κάνει ο Γιάννης με την μπάλα στα χέρια του, με το να δημιουργήσει ο Γιάννης, να φτιάξει ο Γιάννης. Έχει πολλούς δημιουργούς, όλοι μπορούν να πασάρουν. Μεγάλη αρετή αυτή για μια ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Βασίλης Πανούλης στη συνέντευξη τύπου χθες, ότι ο Γιάννης καταλαβαίνει το ρόλο του και αν χρειαστεί να βάλει 40 πόντους για να κερδίσει η ομάδα, θα το κάνει. Αν χρειαστεί να βάλει 15, θα το κάνει. Δηλαδή, δεν έχει πρόβλημα με το να πάρει λιγότερες προσπάθειες, με το να βάλει μέσα στο παιχνίδι και τους συμπαίχτες του. Που για μένα χαρακτηριστικό ενός μεγάλου παίχτη είναι να μπορεί, που αυτό είναι χάρισμα, δεν μπορεί να το έχουν όλοι, να βάλει και τους συμπαίχτες του μέσα στο παιχνίδι. Και να τους κάνει καλύτερους. Σωστό. Και να τους κάνει καλύτερους από αυτό. Αυτό είναι κάτι βασικά που το κάνει εδώ και χρόνια ο Λούκα Ντόντσιτς, ειδικά από τότε που βγήκε από την εξίσωση ο Γκόραν Ντράγκιτς και όταν δεν έπαιζε ο Γκόραν Ντράγκιτς. Αυτό είναι κάτι που έχει κάνει συνέχεια ο Λούκα Ντόντσιτς με τη Σλοβενία, γιατί βλέπουμε κάποιους παίκτες παίζουν πολύ παραπάνω από το ταλέντο τους, από τις δυνατότητες τους που έχουν. Σωστά. Και αυτό συμβαίνει λόγω Λούκα Ντόντσιτς. Βλέπεις τον Γιάννη να μαρκάρει τον Λούκα? Ελπίζω να το δω, θέλω να το δω. Νομίζω όχι μόνο εγώ, όλος ο πλανήτης θέλει να δει αυτό το ματσάπ. Γιάννης Ντόντσιτς, Ντόντσιτς Γιάννης, να παίζει ο ένας άμυνα πάνω στον άλλον. Νομίζω αυτό περιμένουμε όλοι. Και βλέπω το Λούκα να επιτίθεται πάρα πολύ στο Γιάννη, να προσπαθεί να το φθείρει με το φάουλ. Η καλύτερη, επειδή δεν υπάρχει κάποια άμυνα, κάποια αμυντική στρατηγική, ίσως κάποια ομαδική στρατηγική. Η Σλοβενία έχει τα κορμιά, δεν έχει ίσως τους παίκτες με τη μεγάλη ενέργεια που μπορούν να ακολουθήσουν τον Γιάννη, αλλά έχει κάποια κορμιά με τον οποίο να μπορεί να χτίσει το λεγόμενο τείχος που κάποιες ομάδες επιστρατεύουν για να σταματήσουν τον Γιάννη. Ανεπιτυχώς. Πολλές φορές. Ανεπιτυχώς. Κάποιες ομάδες όμως στο παρελθόν σε άλλη εθνική Ελλάδος, με άλλη λογική, με άλλη τακτική, με άλλο πλάνο τέλος πάντων, γιατί φέτος το έχουμε πει είναι διαφορετικό, έχει πετύχει αυτό. Και δεν μας άρεσε. Συμφωνώ. Φέτος η Σλοβενία μπορεί να το επιστρατεύσει, αλλά άμα είμαι Σλοβενία, εγώ, τουλάχιστον εγώ προπονητής της Σλοβενίας, λέω στο Λούκα επίθεση πάνω στο Γιάννη. Επίθεση πάνω στο Γιάννη. Φθείρε τον. Και είναι και ένας παίκτης που ούτως ή άλλως δεν φοβάται την επαφή. Τα βάζει με τα θηρία κάθε δεύτερο βράδυ στο NBA. Ξέρει πώς θα κερδίσει φάουλ. Δεν θα του χαριστούν οι διαιτητές στην Ευρώπη τόσο στο NBA. Το βλέπουμε να γκρινιάζει. Σε κανέναν δεν το κάνουν, όχι μόνο στο Λούκα. Ναι. Δεν τυφλώνονται εντός εισαγωγικών από την λάμψη που έχει σαν superstar του NBA, οπότε δεν νομίζω να μασίσουν σε αυτό το θέμα. Αλλά ναι, λέω τη Σλοβενία, γιατί η Σλοβενία θα έχει σίγουρα δυσκολότερο έργο στην άμυνά της. Το θέμα είναι εμείς αυτό, πώς σταματάμε τον Λούκα. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε παίκτες σαν τον Κλέμεν Πρέπελιτς, την εμπειρία του Ζόραν Ντράγκιτς, ο Τζος Νίμπο, τον είδαμε πώς έπαιξε με τη Νέα Ζηλανδία. Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Έδειξε τον παίκτη που ξεχώρισε, ένας που ξεχώρισαν πέρσι στην Ευρωλίγκα. Και με ένα μόνο. Και εκεί περιμένω να δω την κατάσταση του Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν σου λέω ότι θα είναι ο άνθρωπος που θα εξολοθρεύσει τον Νίμπο. Μπορεί να το φθείρει όμως. Μπορεί να το φθείρει, να το δημιουργήσει κάποια έξτρα προβλήματα, να προσφέρει βοήθεια πάνω από το Στεφάνι, above the rim παιχνίδι. Ίσως μπορεί να φανεί σημαντικό ότι τον αντιμετώπισε και σε 5 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Επομένως. Προφανώς θα παίξει αυτό το ρόλο. Ακόμα και όταν δεν έπαιξε εναντίον του, τουλάχιστον ήξερε πάρα πολύ καλά το σκάουτινγκ. Δηλαδή τον ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Και ο Ντίνος Μίτογλου τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι κάτι αρκετά σημαντικό, θα έλεγα. Γενικά οι παίκτες της Ευρωλίγκας. Αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες. Είναι πολύ σημαντικό να μην επικεντρωθούν μόνο. Φαντάζομαι ο Βασίλης Πανούλης θα τους το έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ένα παίχτη. Okay, ο Λούκα είναι η αιχμή του δόρατος, αλλά υπάρχουν άλλοι παίχτες που άμα τους αφήσεις, προφανώς, ναι, όπως είπες, έχουν εμπειρία και μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Έτσι. Μιλάμε για μεγάλες ομάδες, ναι, που έχουν και παίχτες με μεγάλες παραστάσεις. Ναι, όχι, σίγουρα θα είναι το επίκεντρο προφανώς της άμυνας της εθνικής ομάδας ο Βασίλης Πανούλης. Το επίκεντρο του πλάνου του Βασίλη Πανούλη θα είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Όμως δεν βλέπω και εγώ να γίνεται double team, triple team απέναντι στον Λούκα Ντόντσιτς και να ρισκάρουν πιθανώς τον Πρέπελιτς ή κάποιους άλλους από το εξωτερικό της Σλοβενίας να βρουν ρυθμό, να ζεσταθούν και μετά να γίνουν τα πράγματα δύσκολα. Σάββατο το match. Το άλλο όμως νομίζω δεν χωράει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη ή κριτική. Κροατία εναντίον Δομινικανής Δημοκρατίας. Ναι. Βέβαια, έχουμε δει εκπλήξεις, αλλά δεν νομίζω ότι μας επιφυλάσσει κάποια, όχι, κάποια όχι. άλλη αυτό το ματσάπ. Η Κροατία, το σοκ που ήταν να υποστεί, το ευεργετικό σοκ, και θα λέγαμε. Και ίσως έκανε και καλό. Ναι, που ήταν να υποστεί, το υπέστη στη Νέα Ζηλανδία. Συμφωνώ. Το ξεπέρασε, γιατί πρώτη βγήκε τελικά στον ομιλό. Mm-hmm. Έκανε τη δουλειά της από την άποψη του ότι
τι ήθελε μια ομάδα από το άλλο γκρουπ να προκριθεί και να αποφύγει την Ελλάδα στα ημιτελικά. Το κατάφερε η Κροατία. Η Σλοβενία δεν το κατάφερε. Παρά λίγο, λίγο ήθελε. Σωστό. Όπως είπε και ο Λούκα, είμαι απογοητευμένος, λέει, γιατί έχασα το τρίποντο στο τέλος. Βέβαια, θα μεγάλη υπόθεση ήταν για τη Σλοβενία να παίξουν αυτοί απέναντι στην Ελληνική Δημοκρατία και να αφήσουν τους Κροάτες εναντίον μας. Ο στόχος για την Ελλάδα δεν αλλάζει. Εξ αρχής ξέραμε λίγο πολύ ότι θα πρέπει να κερδίσουμε και την Κροατία και τη Σλοβενία σε knock-out παιχνίδια. Ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό. Τώρα, σε ποιο θα παίζαμε και με ποια ομάδα, μικρή διαφορά θα έχει. Ούτως ή άλλως, για να φτάσεις σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, πρέπει να κερδίσεις ισχυρούς αντιπάλους. Πάντα έτσι ήταν, πάντα έτσι θα είναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα, τα νεότερα, νομίζω θα τα πούμε και αύριο, ίσως, με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Εύχομαι να έχει επανέλθει υγιέστατος. Είπαμε, είναι αναγκαστική αλλαγή η σημερινή. Αναγκαστική αλλαγή, αλλά μια χαρά. Νομίζω δυνατή η συνεισφορά σου. Ευχαριστούμε τη ΔΕΗ που ήταν μαζί μας και ελπίζουμε και μας έδωσε ενέργεια μετά από μια κουραστική μέρα, ομολογουμένως, και ελπίζουμε να μεταφέρει και αυτή την ενέργεια στην εθνική μας ομάδα. Γιώργο Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν, τελειώσαμε τόσο γρήγορα. Μουτσες γράσες. Όχι πολύ γρήγορα, ο Στάθης μου κάνει νόημα να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Γιώργος Παπαγεωργίου, Αντώνης Στρογγυλάκης, καλό σας βράδυ. Θα τα ξαναπούμε με το Road to Paris. Ο Βαγγέλης θέλει να λέω συνέχεια το Ατού Ταλέρ, άμα δεν το λέω. Εντάξει, ίσως πρέπει να αρχίσουμε να προβάρουμε, να φρεσκάρουμε τα γαλλικά μας. Κάμερα, θα περάσει πίσω από την κάμερα. Ευχαριστούμε και τον Νικαλάθη που πέρασε πίσω από την κάμερα και μας πρόσεξε. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να φρεσκάρουμε τα γαλλικά μας, λέω εγώ, δεν ξέρω. Θα δούμε. Έχουμε μέρες. Ξεκινάμε από το Σάββατο, πρώτο ημιτελικό Ελλάδα-Σλοβενία, 5:30 ώρα. Για να πάρουμε το εισιτήριο για το τελικό. Καλό σας βράδυ. Καλώς και τα λέμε.